θέμα τι θα ψηφίσω εγώ. Αλλά θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ, να μείνει στην Ευρώπη και να παλέψει μέσω της Ευρωζώνης, σωστά? Πρέπει να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις για όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αυτό που βελτιώσατε χθες πλέον αυξάνει και τους ανθρώπους ουσιαστικά που πλέον δικαιούνται και μιλάμε για μια επιπλέον δαπάνη 11 εκατομμυρίων. Σωστά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, είναι... τι αλλαγές έρχονται? Είναι τροποποιήσεις που με βάση την εμπειρία που έχουμε να αποκτήσει και μετά από σχεδόν ένα χρόνο εφαρμογή αυτού του συστήματος, οι προτάσεις μας είναι να διαφοροποιηθούν κάποιες διατάξεις του νόμου. Η πρώτη αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία. Όπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα θα μπορούσε κάποιος να είναι δικαιούχος για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αν είχε το σπίτι του στο οποίο διαμένει, το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη, και μια επιπρόσθετη ακίνητη ιδιοκτησία αξίας 100.000 ευρώ. Τώρα, με τη νέα τροποποίηση που προτείνουμε, θα μπορεί να αυξηθεί για ακόμα 100.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η επιπρόσθετη ακίνητη ιδιοκτησία είναι δεσμευμένη με εμπράγματο βάρος, με υποθήκη ή με επικαρπία. Αυτή η περίπτωση, γιατί βρήκαμε πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, και εφόσον η ακίνητη ιδιοκτησία δεν είναι αξιοποιήσιμη, δεν μπορεί να πουληθεί εφόσον έχει υποθήκη, αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούν να εγκριθούν. Επιπρόσθετα υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τις καταθέσεις. Μέχρι σήμερα είναι 5.000 καταθέσεις για ένα άτομο, το οποίο το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογενειακής μονάδας. Τώρα, με τις αλλαγές που προτείνουμε, είναι να μπορούν αυτές οι καταθέσεις να είναι μέχρι 20.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτά είτε είναι δεσμευμένα προς εξασφάλιση δανείου, που βρήκαμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, είτε είναι επωνόματι ανήλικον τέκνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούμε να μην λαμβάνονται υπόψη, έστω και αν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ. Επίσης, εάν αφορούν δάνεια σπουδών ή υποτροφίες, και αν είναι αναγκαία σε άτομα με αναπηρία λόγω της αναπηρίας τους, τότε αυτά τα ποσά δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Φυσικά, οι όροι είναι αυτές οι δεσμεύσεις προς εξασφάλιση δανείου ή να είναι επωνόματι ανήλικων τέκνων, να έχουν γίνει πριν την ημερομηνία ανεφαρμογής του νόμου. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν αρκετές, οι οποίες αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα, θα μπορεί να επιληθεί. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει από την Ολομέλεια, φαντάζομαι, την επόμενη Πέμπτη. Σίγουρα. Αν θα γίνει κατορθωτό. Και όσοι τους αφορούν αυτά τα νέα δεδομένα, θα πρέπει να προσκομίσουν καινούργια στοιχεία. Πώς θα γίνει, εάν και εφόσον περάσουν από την Βουλή? Ακριβώς, για να μην ταλαιπωρήσουμε όλους όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, υπάρχει διάταξη στο τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο λέει ότι μπορούμε να εξετάσουμε αυτές τις περιπτώσεις για ήδη υποβληθείς αιτήσεις στο στάδιο της έστασης. Άρα, κάποιος ο οποίος έχει ήδη απορριφθεί η αίτησή του και γνωρίζει ότι μπορεί και πληρεί αυτά τα κριτήρια, θα μπορεί να φέρει τα επιπρόσθετα στοιχεία χωρίς να υποβάλει ξανά αίτηση και να χρειαστεί να φέρει όλα τα πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης. Με αυτές τις αλλαγές θεωρείτε ότι ικανοποιείται πλήρως τις απαιτήσεις των κομμάτων? Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται ακόμη? Ικανοποιούμε σε ένα μεγάλο βαθμό εκείνα τα οποία έχουμε συζητήσει, εκείνα τα αιτήματα τα οποία είχαμε μέχρι τώρα. Πρέπει να πω ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι το ίστατο δείχτη προστασίας και επομένως αφορά πρόσωπα τα οποία πραγματικά έχουν ανάγκη. Θα μπορούσαν να γίνουν και άλλες τροποποιήσεις, όμως δεν θα ήταν σύμφωνο με το λόγο για τον οποίο έχει δημιουργηθεί και είναι ένα ίστατο δίχτυ προστασίας. Λοιπόν, άρα πάτη επιτροπή στην Επιτροπή Εργασίας από Δευτέρας. Σωστά. Και φαντάζομαι θα γίνει αγώνας δρόμου πριν κλείσει η Βουλή να περάσουν όλα αυτά, για να μην αφήσετε τους ανθρώπους που περιμένουν κατά καλό καιρό χωρίς ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ, κύριε Εμιλιανίδου.